να το συζητήσουμε. Βιασμένες κινήσεις, προσπαθεί να ξυλώσει άλλα τμήματα. Έχει απειλήσει συνάδελφος του Παθολογικού Κλινικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας να μεταβεί στη Λάρνακα. Και αν δεν μεταβεί, τις έχουν ήρθε να κάνουν πειθαρχική. Συνεπώς, το Υπουργείο, αντί να προβαίνει σε σοβαρές, όριμες κινήσεις για να δημιουργήσει καταστάσεις, προσπαθεί να ξυλώσει άλλα τμήματα για να πατσαρίσει, να κάνει πατσαρίσει, να το πούμε έτσι, εμβαλωματικές λύσεις για το τμήμα προβοηθειών Λάρνακας. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αδιαχώρητο πλέον. Οι γιατροί δηλαδή παραιτήθηκαν και έφυγαν αμέσως από τη δουλειά τους. Ναι, έχουν παραιτηθεί και γιατί πλέον δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν βγαίνουν εφημερίες, ο κόσμος είναι πάρα πολύ, η επιθετικότητα του κόσμου είναι τεράστια. Με αποτέλεσμα αυτοί δεν μπορούν να αντέξουν πλέον και τη σωματική αλλά και τη ψυχική πίεση. Μας έχουν ουσιαστικά ονοματίσει σαν εγκληματίες. Όλοι οι γιατροί πλέον στα μάτια της κοινής γνώμης θεωρούνται εγκληματίες και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι πλέον απαράδεκτο. Δεν έχουμε τη στήριξη αρμόδια αρχή. Πρέπει η αρμόδια αρχή να προβεί σε στήριξη των γιατρών. Γιατί οι γιατροί πλέον δεν αντέχουν. Τα νοσοκομεία πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει και με τις κινήσεις της αρμόδιας αρχής, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ακούγοντας λοιπόν κάποιος τον κύριο Κατσολούδη, κυρία Ανθούση και κύριε Παπαδόπουλε, θα έλεγε ότι είναι λογικό να μην αντέχουν την πίεση και το φόρτο εργασίας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει φόρτος όντως εργασίας, πάει πολλοί κόσμος στις πρώτες βοήθειες. Υπάρχουν ελλείψεις, υποστελέχωση, όμως ο κ. Κατσολούδης σας κατηγόρησε για μπαλωματικές λύσεις, για πατσαρίσματα. Λοιπόν, να το πάρουμε ένα-ένα. Τι έτσι απαντάτε σε όλα αυτά? Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΙΚΙ έχει κάνει έκκληση για τη στήριξη της αρμόδιας αρχής. Mm-hmm. Θεωρώνται τις τελευταίες δύο μέρες, αυτός που λέει ότι σταματάτε να εκμηδενίζετε το έργο που γίνεται στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά δεν θα ανεχθεί να χρησιμοποιηθεί ή να το εκμεταλλευτούν αυτοί που κάνουν λάθη ή είναι ανεπαρκείς, είναι υπουργός υγείας. Όταν ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΙΚΙ λέει καταραίουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και δίνει μια εικόνα αποψήλωσης των δημοσίων νοσηλευτήριων, δεν στηρίζει το έργο που γίνεται. Και λυπούμε γιατί ακριβώς αυτό είναι μια ισοπεδωτική πρακτική που δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Και είναι ατυχής, και ο λόγος που είχε αντιδράσει και ο υπουργός υγείας είναι πολύ ατυχής η δεδομένη στιγμή που επιλέξαν να κάνουν απεργία. Ότι υπήρχαν προβλήματα, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε σε ένα συνεχόμενο διάλογο μαζί με τις συντεχνίες, μαζί με τους ασθενείς. Γίνανε μέτρα, πήραν τις μισθολογικές αυξήσεις, αυξήσαμε τους αριθμούς. Δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη ένα σύστημα το οποίο είναι από το 1960. Γι' αυτό και προχωρούμε στην αυτονόμηση. Άρα, τη στήριξη της αρμόδιας αρχής την έχουν. Τώρα, αν θέλουν να μεταφράσουν ότι ο υπουργός είπε έχω ζητήσει διοικητική έρευνα άμεσα για να διαρευνήσω ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια και θέλουμε να παίζουμε πίσω από τις λέξεις, ναι, και έχουν εθιχτεί. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν αυτό ήταν η αφορμή ή η αιτία της απεργίας. Το βασικό αίτημα το έχω και εδώ μπροστά μου των γιατρών που απέργησαν σήμερα. Είναι η αποποινικοποίηση της ιατρικής πράξης. Αυτό ζητάνε ως βασικότερο αίτημα. Λοιπόν, ας το βάλουμε λίγο πιο γενικά. Εάν αποποινικοποίηση της ιατρικής πράξης, δεν ξέρω σε ποιον άλλο κόσμο αποποινικοποιείται η ιατρική πράξη. Φυσικά δεν είμαι εγώ αρμόδια για να το κρίνω. Mm-hmm, mm-hmm. Το δεύτερο, αν ήταν αυτό το βασικό αίτημα της αποποινικοποίησης, ναι, της ιατρικής πράξης, αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα. Αύριο δεν μπορεί να συλληφθεί κάποιος από τον ιατρικό τομέα. Από τον ιδιωτικό τομέα, λέτε. Από τον ιδιωτικό τομέα. Τον ιδιωτικό μπορεί ή δεν μπορεί. Δεν είδα να καλούν και τους ιδιώτες να συμμετέχουν σε αυτό. Εντάξει, έχουν μια σειρά ετοιμάτων εδώ. Τα έχω όλα μπροστά μου. Ναι. Μονάδες τραύματος σε όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία. Κάλυψη όλων των επαρχιών με νευροχειρούργους, αγκιοχειρούργους, παιδοχειρούργους, τελέχωση των ΤΑΕΠ με εξειδικευμένα. Είναι 13 αιτήματα. Ωραία. Απλά είναι 13. Πρώτο είναι αυτό. Ναι, 13 αιτήματα, το οποίο δημιουργία νευροχειρούργους, αγκιοχειρούργους σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ωραία. Θες το, να δούμε πώς θα το λύσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς με τις κλίνες που έχεις ως Κύπρο, mm-hmm, να κάνεις εξειδικευμένη τριτοβάθμια σε όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να στελεχώσεις σωστά
με εξειδίκευση την τριτοβάθμια σου ναι. και μετά να κάνεις ένα σύστημα στην προνοσοκομιακή, στη μεταφορά με ασθενοφόρο, στη διάγνωση, στη θωράκιση της πρώτης γραμμής, ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό το θέμα. Θα πάμε στο θέμα της τελέχωσης σε πολύ λίγο, γιατί είχαμε και παρετήσεις δύο γιατρών στη Λάρνακα, μείον δύο και αυτοί που τελούν υποκράτηση. Άρα οι πρώτες βοηθείες της Λάρνακας έχουν βαρέσει και διάλυση. Λοιπόν, κύριε Παπαδούλη, πριν έρθω σε εσάς, θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο που μας τηλεφωνεί από τη Λεμεσό. Κύριε Κωνσταντίνο, καλό σας μεσημέρι. Σας ακούμε.